ο Μασούρας που εξυπηρετεί πολύ περισσότερους ρόλους μέσα στο γήπεδο και αυτό είναι και αγαπημένος του Μαρτίνς και προφανώς και όλων των προπονητών, έτσι. Ναι, βέβαια, και του κόσμου νομίζω. Ναι. Μασούρας έτυχε να τον είχα και εγώ στον Πανιόνιο, ένα καταπληκτικό παιδί, ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Έχει δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσει εκεί, να ξέρετε. Mm-hmm. Είχε ποιότητα ως παίχτης, αλλά αυτά που έχει κάνει και έχει φτάσει να είναι στην 11η του Ολυμπιακού, να έχει παίξει τόσα ευρωπαϊκά παιχνίδια και να είναι πάντα μέσα στον γκολ, το οποίο δεν το είχε, σημαίνει ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ. Αυτό το να είναι μέσα στον γκολ, κάποιες φορές ο Μαρτίνς τον έχει βάλει στη ροή του παιχνιδιού και δεύτερο επιθετικό. Στον Πανιόνι δεν το βλέπαμε πολύ. Συχνά εξυπηρετούσε και στα χαφ. Τα πρώτα χρόνια όχι, αλλά νομίζω ναι. Μετά το δούλεψε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και έφτανε από ακραίος επιθετικός, πάντα από την αντίθετη πλευρά, όταν γινόταν μια σέντρα ή όταν ερχόταν η μπάλα από εκεί, ήταν πάντα μέσα στην περιοχή. Στην περιοχή, ναι. Και πολλές φορές τον βλέπαμε ότι είχε πετύχει και γκολ αρκετά και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Έχει φτάσει βέβαια και στην Εθνική, γιατί ακριβώς εξυπηρετεί και το μαρκάρισμα πίσω, αλλά και τον γκολ μπροστά. Ναι, ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος τον θέλει ο κάθε προπονητής, γιατί κάνει. Έχει σπουδαίο ρόλο μέσα στο παιχνίδι. Όπως αυτό το ρόλο πρέπει να τον έχουν πλέον όλοι οι επιθετικοί στο αμυντικό τους κομμάτι. Και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ναι. Και το βλέπουμε βέβαια έτσι. Ναι, το βλέπουμε συχνά πυκνά.